Καταρχήν, η απόφαση μας είναι για λήψη απόφασης λαϊκής αγοράς στην κάτω του Λεμαίδα. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα πώς λειτουργεί δίπλα ακριβώς η γειτονική μας πόλη Κοζάνη, η οποία έχει δύο διαφορετικές λαϊκές πέρα από την κεντρική της. Ο χώρος της κάτω του Λεμαίδος ήταν και προεκλογική δέσμευση για να βαθμιστεί κάτω από το Λεμαίδα, να υπάρξουν και κάποιες δραστηριότητες προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα, δεν συζητάμε ότι δεν δραστηριοποιεί ο τοπικός, ο δικός μας, ο εκθέτης, με βάση και άξονα τους δικούς μας ανθρώπους, τους μικροκαλλιεργητές, τους μικροεμπόρους, οι οποίοι υπάρχουν και αγωνιούν σε αυτές τις δύσκολες χρονικές στιγμές. Βέβαια, άξονα στιγμή του δόρατος πάντα είναι αυτή. Η απόφαση για την ίδρυση νέας συμπληρωματικής λαϊκής αγοράς στην πόλη της Λεμαίδας είναι μια πολιτική απόφαση. Και σήμερα αυτό το πράγμα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Από ποιο νόμο τεκμέρεται ότι πρέπει αυτό το πράγμα πριν την απόφαση να υπάρξει διαβούλευση με φορείς, συλλόγους, επαγγελματίες και μη. Η απόφαση είναι, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες πόλεις που έχουν πλέον ξεφύγει και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από μία λαϊκή αγορά. Καλή ώρα επικαλέστηκε ο κ. Αντιδήμαρχος Δωρήτρα τη γειτονική πόλη της Κοζάνης. Το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές πόλεις μικρότερες της Πελεμαΐδας, όπου για λόγους που πλέον χρειάζεται να εξυπηρετηθούν και ενδιάμεσα στην εβδομάδα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένα σχέδιο. Καταρχάς, σήμερα είναι η πολιτική απόφαση, κάτι το οποίο, όπως υπόθηκε, ήταν και μια προεκλογική δέσμευση για την ίδρυση νέας αγοράς. Σήμερα όμως, κατά την κρίση μας, πήραμε ρηχές απαντήσεις. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν πολιτικές προτάσεις. Είναι ακόμα καλύτερο να υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις. Αρκεί να έχει περάσει όμως ένας χρόνος ορίμανσης και να τη στηρίζουμε οργανωμένα. Αλλιώς, πλήθη και κέραμη, ατάκτως ερημένα. Εξάλλου είναι γνωστά φαινόμενα. Έως ότου υπάρξουν σοβαρές απαντήσεις στα ερωτήματά μας και ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για ίδρυση δεύτερης λαϊκής αγοράς, όχι κάτω άνω από το Λεμαΐδας, για ίδρυση δεύτερης λαϊκής αγοράς, δεν θα πούμε ναι. Ναι, δηλαδή εμείς θα τους πούμε θέλουμε δεύτερη λαϊκή, δεν θα τους πούμε θέλουμε λαϊκή εκεί και εκεί, επειδή το δηλώνουμε και στην περιφέρεια το που θέλουμε λαϊκή. Εξειδικεύεται στην πορεία, κύριε Κουτινίδη. Ναι. Επομένως, λοιπόν, δεν θα δηλώσουμε τώρα πουθενά χώρο. Θα αποφασίσουμε αν θα πάρουμε δεύτερη, αν θα κάνουμε δεύτερη, χωρίς να πούμε χώρο και εν καιρό βλέπουμε το που και πώς. Όπως είπατε και με ηλεκτρονική πιθανόν ψηφοφορία κτλ. Εγώ να σας πω ότι με κάλυψε και η κυρία Τερζοπούλου σε αυτά που είπε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κατηγόρησα εγώ ότι υπήρχε παρανομία για να πω ότι κάτι, γιατί αναρωτηθήκατε, Δήμαρχε, ποιος νόμος μου επιβάλλει να κάνω διαβούλευση και να ρωτήσω. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Κουτινίδη. Όχι, εντάξει, ναι, εγώ λέω, είπα μήπως αναφέρεστε σε μένα. Εγώ θεώρησα ότι έπρεπε να συζητηθεί και με τους κατοίκους της περιοχής, εφόσον θα τους επιφέρει μια αλλαγή στη ζωή τους, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, όπως σας είπα, αλλά και με τους φορείς, όπως ο κύριος Γερασιμόπουλος και οι άλλοι, οι άνθρωποι της λαϊκής, οι οποίοι θα δούμε αν ενδιαφέρονται και πόσο ενδιαφέρονται. Οι λαϊκές αγορές αποτελούν μια πραγματική διέξοδο για τη διατροφή χιλιάδων νοικοκυριών για να έχουν πρόσβαση σε φθηνά και υγιεινά προϊόντα. Από αυτή την άποψη πρέπει να γίνει μια δεύτερη λαϊκή αγορά. Να σας πω, η κόρη μου μένει στην Τούμπα. Έχει την Τετάρτη στην Αγία Βαρβάρα, στην Πάνω Τούμπα. Το Σάββατο έχει δίπλα, 500 μέτρα. Τη Δευτέρα έχει αλλού λαϊκή αγορά, πάλι 500 μέτρα. Αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα. Όποιος θέλει εκθέτης πάει, όποιος θέλει πάει ψωνίζει. Αυτό θα το σκεφτεί ο καθένας που έχει να εκθέσει προϊόντα και νομίζω ότι εμείς συμφωνούμε να γίνει μια δεύτερη λαϊκή αγορά. Νομίζω ότι η πρόταση για λαϊκή αγορά, το λέει και η λέξη, συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Χόλπα, είναι ανάγκη λοιπόν να υπάρξει μια δεύτερη λαϊκή αγορά στον Δήμο Εορδέας και στην πόλη στην Πτολεμαΐδα, ακριβώς για να έχουν τη δυνατότητα τα πλατεία λαϊκά στρώματα να πάρουν ποιοτικά προϊόντα και φθηνά προϊόντα. Όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι να υπάρξουν οι συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις και διαβουλεύσεις που πρέπει να γίνουν, θα γίνει και ο διάλογος που χρειάζεται και η επιλογή του χώρου. Πρόθεσή μας είναι να γίνει από τους πολίτες τους ίδιους. Εμείς θα προτείνουμε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στην κάτω Πτολεμαΐδα, μπορεί και τέσσερις, στις οποίες διαδικτυακά θα ζητήσουμε να υπάρξει τοποθέτηση των πολιτών, ακόμη και με ψηφοφορία. Αμέσως μετά θα συνέλθουν τα όργανα που χρειάζεται, τα οποία θα προτείνουν
την τελική απόφαση την οποία πρέπει να λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου όσον αφορά το χώρο. Αλλά ότι πρέπει να υπάρξει είναι μια πολιτική θέση στην οποία μπορείτε να συμφωνήσετε ή να μην, συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε. Ο καθένας κρίνεται για τις θέσεις και τις αποφάσεις που παίρνει. Σας θυμίζω ότι το θέμα ξανασυζητήθηκε και δεν υπήρξε αντίδραση. Αντιθέτως, μάλιστα, από συγκεκριμένη παράταξη υπήρξε και, αν θέλετε, εγκληθήκαμε διότι η λαϊκή αγορά πήγε στην πάνω από το Λεμαϊδα η συμπληρωματική, γιατί πρώτα εξυπηρετούσε και εξηγήσαμε τους λόγους. Εάν και εφόσον η ανάγκη και η πρώτη λαϊκή αγορά δείξει ότι χρειάζεται και δεύτερη ακόμα συμπληρωματική λαϊκή αγορά στην πόλη, θα υπάρξει και δεύτερη. Ζούμε σε ένα καθεστώς όπου εάν οι παραγωγοί θέλουν να την βοηθήσουν τη λαϊκή αγορά και να συμμετάσχουν, ελεύθερα μπορούν να πάνε με τις αδειοδοτήσεις που χρειάζεται με βάση τους νόμους και τις διατάξεις του ελληνικού κράτους, των οργάνων που ελέγχουν από την περιφέρεια της Μακεδονίας, αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου, να βγάλουν άδεια και για τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, τη συμπληρωματική της κάτω από Λεμαϊδας, είτε αν υπάρξει αναγκαιότητα και για οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης. Σας θυμίζω ότι οι λαϊκές αγορές θεσμοθετημένες, για όσους δεν το ξέρουν, γίνονται και στις τοπικές μας κοινότητες. Και τα πει παρακάτω και ο κύριος αντιδήμαρχος με βάση τον κανονισμό για κάποια πράγματα που πρέπει να πούμε, γιατί γίνονται λαϊκές αγορές στους πύργους, παράδειγμα, ή στην Αναράχη ή στο Ανατολικό, και δεν το γνωρίζει κανένας, ούτε είναι αδειοδοτημένες κατάλληλα και όπως πρέπει με βάση τη διαδικασία του νόμου. Πάμε λοιπόν με μια καταρχήν πολιτική απόφαση να οριοθετήσουμε την ίδρυση μιας νέας λαϊκής αγοράς. Το μέρος και το χώρο που θα τη φιλοξενήσει, υπάρχει και δημοτικός χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, θα έρθει κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο με όλες τις προϋποθέσεις, τα τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και τις συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε με τους ανθρώπους που πρέπει. Πέστε μου, ποια διαβούλευση θα γινόταν με τα σωματεία και τους εμπλεκόμενους φορείς, όταν το τοπογραφικό δεν θα μας έδειχνε πόσες θέσεις θέλουμε, ποιες θέσεις θα καλυφθούν από βιομηχανικά ήδη, ποιες θέσεις θα καλυφθούν από παραγωγούς και πάει λέγοντας. Στη λογική λοιπόν αυτή, ξαναλέω και κλείνω νομίζω με τις απαντήσεις, ότι είναι πολιτική απόφαση, αυτό σήμερα ζητούμε και παρακάτω θα εξειδικεύσουν μέσα και από διάλογο εκεί που πρέπει, αλλά και μέσα από τη διαδικασία των οργάνων που προβλέπονται, είτε είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είτε είναι η κοινότητα της Πολεμαΐδας, είτε είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, για το ό,τι περαιτέρω χρειάζεται.